Από το 1992 η ΕΕ έχει θεσπίσει την 3 Δεκεμβρίου ως ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως τιτλοφορείται. Για μας είναι ημέρα ατόμων με ειδικές ικανότητες. Και έτσι πρέπει να είναι στη συνείδηση όλων μας. Γιατί αυτά τα άτομα θα πρέπει να ενταχθούν ισότιμα στην κοινωνία, στην κάθε κοινωνία. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός, ούτε ρατσισμός. Απ' την άλλη πλευρά, σαν Δήμος και μέσω του ΔΟΚΑΣ, σε συνεργασία με φορείς της εκπαίδευσης, με τους συμβούλους δηλαδή της εκπαίδευσης και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής, διοργανώσαμε τη σημερινή ενημερωτική στην ουσία εκδήλωση για παιδιά. Βγάλαμε δηλαδή τα παιδιά από το σχολείο, τα φέραμε στο ξενοδοχείο το Γαλλικό, στο Σιστία Beach, για να παρακολουθήσουν τους δύο αθλητές του Λασιθίου, τον Ολυμπιονίκη, γιατί για μένα στη συνείδησή μου ο Καπελάκης είναι Ολυμπιονίκης, στην κολύμβηση, και το Λεμονί τον Μιχάλη, που είναι και αυτός αθλητής της κολύμβησης, να τους κάνουν μια ενημέρωση, μια αναφορά, μια συζήτηση πάνω στο κομμάτι των παραολυμπιακών και στο κομμάτι του αθλητισμού μέσα από τη συμμετοχή τους, των ίδιων δηλαδή, και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Παράλληλα, τα σχολεία που συμμετείχαν, τα οποία ήταν 14 τον αριθμό, παρουσίασαν διάφορα project που είχαν κάνει, άλλα σε PowerPoint και άλλα βιωματικά. Ήδη είμαστε σε εξέλιξη ακόμα, από το πρωί της 9 είμαστε εδώ. Θα τελειώσουμε, εκτιμώ, γύρω στις 12.30. Νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα και για τα παιδιά και για μας, για να καταλάβουν από μικρά τα παιδιά ότι δεν θα πρέπει να προσεγγίζουν τα άτομα ή τους μαθητές τους που έχουν κινητικά προβλήματα ή άλλης φύσεως νοητικά προβλήματα με διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να τα αγκαλιάσουν και να τα εντάξουν ισότιμα στο περιβάλλον τους. Η σημερινή εκδήλωση στη Σιστία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη εκδήλωση. Πιστεύω όλα τα παιδιά πήραν κάποια μηνύματα τα οποία και θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη τους, αλλά πάνω απ' όλα τα μηνύματα αυτά θα τους βοηθήσουν να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να είναι με τις πράξεις τους να γίνουν πιο ωφέλιμοι στην κοινωνία και να μπορέσουν να δώσουν στα άτομα με αναπηρία αυτά που θέλουν και μπορούν για να είναι ισότιμα στην κοινωνία. Θα θέλαμε να μας πεις στο τέλος τους στόχους σου για το άμεσο μέλλον. Φέτος είχαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μόντρεαλ του Καναδά. Αυτή τη στιγμή περιμένουν να ανακοινώσουν το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης που θα είναι σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Η προσπάθεια συνεχίζεται, έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το καλοκαίρι και κάποια meeting που θα επιλέξουμε. Ήταν από τις πιο δυνατές εκδηλώσεις που έχω πάει. Χίλια μπράβο στους εμπνευστές και στους διοργανωτές. Και η σημερινή μέρα να γιορτάζεται κάθε μέρα, όχι κάθε 3 Δεκεμβρίου μόνο, γιατί δεν υπάρχουν για μένα ανάπηροι άνθρωποι, υπάρχουν ανάπηρα μυαλά. Και αυτά πρέπει να διορθώσουμε πάνω απ' όλα. Τι έχεις να πεις στα νέα παιδιά? Στα νέα παιδιά ότι κανείς δεν είναι διαφορετικός, να ασχολούνται με τον αθλητισμό για να διαφεύγουν από διάφορες παγίδες, και ο αθλητισμός κάνει καλύτερο τον άνθρωπο και ψυχικά και σωματικά.